σήμερα 27 Ιουνίου είναι η μέρα δράσης της ΚΝΕ στους εργαζόμενους στα εμπορικά καταστήματα σε όλη την Αττική. Αυτή τη στιγμή γίνονται πάνω από 11 παρεμβάσεις σε εμπορικούς δρόμους και σε εμπορικά καταστήματα σε όλη την Αττική. Η κεντρική μας παρέμβαση είναι εδώ, στον πεζόδρομο του Σερμού, ένα πεζόδρομο ο οποίος θεωρείται μεγάλη βιτρίνα της Αθήνας, όπου αυτή η μεγάλη βιτρίνα κρύβει από πίσω κάποιους αφανείς ήρωες. Για μας αφανείς ήρωες είναι όλοι οι εργαζόμενοι στα εμπορικά καταστήματα, είναι όλοι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν με 400 ευρώ, σπαστά ωράρια, με μαύρη εργασία. Είναι όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι που είτε την προηγούμενη περίοδο της λεγόμενης ανάπτυξης, ούτε τώρα που είμαστε σε νέα φάση που είναι η κρίση, δεν είχαν να κερδίσουν τίποτα άλλο. Είδαν τα εισοδήματά τους διαλυμένα, είδαν τη ζωή τους να έχει συγκεκριμένα όρια. Η ΚΝΕ καλεί όλους αυτούς τους εργαζόμενους από αφανείς ήρωες να γίνουν πρωταγωνιστές των εξελίξεων, να γίνουν πρωταγωνιστές στη δική τους κοινωνία. Εμείς σαν ΚΝΕ πήραμε την πρωτοβουλία τώρα για τη μέρα δράσης στα εμπορικά καταστήματα, γιατί θέλουμε να απευθυνθούμε σε όλους τους εργαζόμενους που μέσα στην καραντίνα κλήθηκαν να σηκώσουν στις πλάτες τους ένα τεράστιο φόρτο εργασίας, στους εργαζόμενους εκείνους που από αφανείς ήρωες τώρα έχουν γίνει αναλώσιμοι, που καλούνται να αντιμετωπίσουν άθλιες συνθήκες εργασίας όπως εκπεριτροπή σε εργασία, αναστολές, ελαστικά ωράρια, Κυριακές, όποτε δηλαδή και όπου θέλει η εργοδοσία, πάντα με την απειλή της απόλυσης. Και εμείς αυτό που θέλουμε να τονίσουμε στους νέους είναι ότι αυτό που φάνηκε και αποδείχθηκε για άλλη μια φορά και μέσα στην καραντίνα είναι το πόσο απαραίτητοι είμαστε εμείς οι εργαζόμενοι, ότι χωρίς εμάς γρανάζει δεν γυρνά. Και θέλουμε να καλέσουμε όλους τους νέους, ώστε όλοι μαζί να δούμε και να παλέψουμε για ένα καλύτερο μέλλον και από θεατές της βαρβαρότητας να γίνουμε στην ουσία πρωταγωνιστές της ανατροπής της. Ήδη η εργοδοσία από τις πρώτες μέρες κιόλας που άνοιξαν τα καταστήματα νομίζω έχει δείξει τις διαθέσεις της. Αντίστοιχα και η εργοδοσία των My Market, όπου το προηγούμενο διάστημα προσέλαβε εργαζομένους με κατάπτυστες συμβάσεις εργασίας, ολιγοήμερες, 20ήμερες, μέσα από δουλευορικά, μέσα από γραφεία ευρέσεως εργασίας. Αυτή τη στιγμή, μετά την καραντίνα, μας πετάει στον δρόμο. Αυτοί που ουσιαστικά το προηγούμενο διάστημα στις δικές μας πλάτες τις άβρισαν, μέσα σε 10 εβδομάδες έβγαλαν 15 δισεκατομμύρια τζίρο, είναι αυτοί που μας λένε τώρα ότι τα κέρδη τους, ο τζίρος τους δεν είναι τόσα όσα τα κατά τη διάρκεια της καραντίνας επίπεδα και γι' αυτό το λόγο μας απολύουν. Είναι αυτοί που το προηγούμενο διάστημα από ήρωες που μας χειροκροτούσαν, αυτή τη στιγμή μας πετάνε στον δρόμο σαν στημένες λεμονόκουπες, που προφανώς δεν είναι μόνο η εργοδοσία του My Market, είναι μια συνολικότερη κατάσταση που υπάρχει σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Από την άποψη αυτή νομίζω ότι οι εργαζόμενοι την πείρα μας πρέπει να την κάνουμε διεκδίκηση για να μην πληρώσουμε ξανά την κρίση τους.